πολύ περήφανος γιατί ήμουν στο καλύτερο φροντιστήριο του Σακού. Πολλές αναμνήσεις από το My School. Όταν είχα πρωτοέρθει στον Αστακό, πέρα από το ότι με βοήθησε ένα έγκλημα τιστό εδώ στην κοινωνία, με βοήθησε πάρα πολύ και να δικτυωθώ. Γνώρισα νέα παιδιά μέσα εκεί. Τι άλλες αναμνήσεις, είναι πολλές, δεν τις θυμάμαι τώρα. Η πρώτη ανάμνηση που έχω από το φροντιστήριο Εύερ και τη θεώρησα αξιοσημείωτη είναι την πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με το φροντιστήριο, δεν είχε ανοίξει ακόμη και είχα έρθει και είδα τις αίθουσες και με ρωτήσατε ποια ήταν η αγαπημένη μου και ήταν αυτή που δεν σας άρεσε. Μας είχε συμβουλέψει η κυρία Αγγλική στο τέλος των προφορικών, στο pre-lower ήμουν τότε, να ευχηθούμε καλές γιορτές γιατί ήταν παραμονές κοντά στα Χριστούγεννα. Και είχε τελειώσει η εξέταση, είχαμε χαιρετηθεί με την εξετάστρια και βγήκα από το δωμάτιο που δίναμε σε ξενοδοχείο, κλείνω την πόρτα και θυμάμαι ότι πρέπει να μπω μέσα να χαιρετήσω. Μπαίνω ξαφνικά και τους κάνω ένα... Πάμε να εισχώνεται, κλείνω την πόρτα και φεύγω. Η ανάμνηση ήταν μία μέρα πριν δώσω εξετάσεις που έστελνα 2 η ώρα το βράδυ στην κυρία Γλυκή να κάνουμε επανάληψη στα προφορικά. Ήταν μια τραυματική εμπειρία. Επίσης, στα διαλύματα που ο Ζώης έβαζε τραγούδια και χόρευε ζεμπέκικο. Τα τακάλαντα μου έχουν μείνει πάρα πάρα πολύ που πηγαίναμε. Ήταν τέλεια. Μετά το Halloween party, ένα θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Οι ταινίες, τα Χριστούγεννα, ήταν τέλεια. Εξετάσεις, θυμάμαι τον Βασίλη τον Κυριάκο που υδρώναν τα χέρια του και του πετάγανε χαρτομάντιλα από όλες τις άκρες. Τώρα δεν έχω κάτι άλλο πολύ 38. Σας κάναμε μια φορά μια έκπληξη και θέλαμε να βγάλουμε τον Γιάννη να πάει στο Βαγκαμπό, τον Γιάννη τον Μπεκατόρο. Είχαμε την κυρία Αντιγόνη μάθημα, αλλά δεν θέλαμε να βγει από μπροστά, να μην ακουστεί η πόρτα. Και βγαίνει από πίσω από το απάντιο και φώναζε η κυρία Αντιγόνη. Γιάννη, φοβάμαι! Μέσα στις ελιές, στη φύση, ε! Ο Γιάννης εντωμεταξύ τίποτα! Ο Γιάννης βγήκε, πήγε στο απάντιο, βγήκε από πίσω, έτρεχε, έκανε, έλανε. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Από τις εξετάσεις, τις τελευταίες, στο Proficiency, που βγήκαμε όλοι έξω και ήμασταν όλοι με κλάματα και νομίζαμε ότι κανένας δεν το έχει πάρει, γιατί κανένας δεν πρόβλημα να τελειώσει ερωτήσεις. Νομάμιτα, νομάμιτα! Τσαμπολί, πάρε το ρόζι σου! Και εν τέλει το πήραμε όλοι, κανένας δεν κόπηκε. Θυμάμαι, εμείς το πετύχαμε στην αρχή όταν άνοιγε και θυμάμαι που είχαμε μπει πρώτη μέρα. Ήταν ακόμα υποκατασκευή, δεν είχαμε καν πίνακες και θυμάμαι αυτό το μικρό το πινακάκι που είχε η κυρία Γιουλική. Δεν είχαμε τίποτα και μας έγραφε εκεί πέρα. Ήτανε, δηλαδή ακόμη οριακά βάζανε τις πέτρες να το χτίσουνε και είχε πάρα πολύ βλάκα αυτό. Αναμνήσεις. 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 Πολλές. Οι αναμνήσεις. Έμπαινα μέσα πάντα, φώναζα με την βροντερή φωνή μου. Γεια σας κυρία. Πετάγονται από τις αίθουσες. Έξω όλοι. Όταν η κυρία Ελευθερία μας έδινε τραγούδια στα αγγλικά και έσβηνε κάποιες λέξεις και μας έβαζε να τα ακούσουμε και εμείς συμπληρώναμε τις λέξεις που λείπανε και ήταν έτσι ένας ευχάριστος και διασκεδαστικός τρόπος να εξασκηθούμε στο listening. Θυμάμαι όταν με βάζετε και έκανα τον Άγιο Βασίλη στα θεατρικά. Ένιωθα λίγο άσχημα γιατί με βάζετε να κάνω πάντα το αγόρι. Ναι, λοιπόν, θυμάμαι σίγουρα τις προβολές που κάνω στο φροντιστήριο, τις γιορτές, καλά εντάξει, πάρτο. τι άλλο, καλά και εκδρομές ήτανε top, ναι. Νομίζω οποιαδήποτε εκδρομή ήτανε υπέροχη, δηλαδή εμένα μου έχει μείνει πάρα πολύ αυτό.
οι εκδρομές που πηγαίναμε. Θεσσαλονίκη θυμάμαι, στο Βόλο, πολύ ωραία. Στο Μέτσοβο, με τα χιόνια. Αυτή είναι, αλλά μετά από εκδρομές, καλά όλα ήταν τέλειες, αλλά η Βαρκελονάρα, αξία, έχει μείνει στην καρδιά μου. Μάμα, έλεγα συνέχεια τη λέξη spectacular. Η ατάκα του Βασίλη, το rainforest. Και τώρα ρωτάει η κυρία τι σημαίνει και της λέει βροχόδεν. In English, please. How much, how many, θα μας πει με λυπωμένη. Αλλά θυμάμαι στις πρώτες τάξεις όταν ήμασταν, κάναμε μία άσκηση εκεί με την ώρα, κάτι τέτοιο. Και έπρεπε να γράψουμε ότι ο Νίκος, ξέρω εγώ, ξυπνάει αυτή την ώρα και η Φέη είχε βάλει παντού itch και έλεγε «Βοήθεια, έβαλε παντού itch!» και μας φάνηκε πολύ αστείο στους 8χρονους εαυτούς μας. In English, please. Ήταν καθώς εξεταζόμασταν σε ένα προφορικό, βασικά σε ένα γραπτό στο επίπεδο proficiency και ήταν ένα παράδειγμα που ξεκινούσε Liam και συνέχιζε και εγώ το διαβάζω και λέω Liam, Liam με λέει κυβάβο μου. Αχ, δεν θυμάμαι. Το πιπιπι θυμάμαι, μπαμπά θέλω πιπι, το θυμάμαι συνέχεια αυτό. Όχι Παναγή, σε πάτησα, όχι κατουργέμαι. In English please. Α, όχ, ναι, θυμάμαι σε εκείνο το θεατρικό που είχαμε κάνει που δεν ήξερα τι toast σημαίνει η πρόποση και κάνει την κυρία Κιλική, της λέω, ναι, αλλά κυρία, θα χρειαστούμε και ένα toast εδώ. Θυμάμαι σε μία εξέταση, δεν θυμάμαι τώρα για ποιο πτυχίο προφήσεις, νομίζω, βγήκαμε έξω από το speaking, που εγώ δεν τα πήγαινα καλά με το speaking. Μετά με ρωτούσε η κυρία γιατί δεν μιλούσα, της λέω, τα είχα πει όλα στο speaking, δεν μπορούσα να μιλήσω άλλο. In English, please. Θυμάμαι τον Ηλία μετά την εξέταση στα προφορικά που είχε βγει και είχε πει με περίσσια έτσι αυτοπεποίθηση ότι τους εντυπωσίασε. Έτσι το είπε. Τις εντυπωσίασα. Α, όταν δεν θυμόμασταν μία λέξη, πάντα καταλήγαμε να τη λέμε στα ελληνικά με αγγλική προφορά. Νομίζω το καπέλο, κάποιος έχει πει καπελόν. Και το in English, please, της κυρίας Αγγελικής. Καλά, δεν ήταν από αυτό το φροντιστήριο οι τακτικές που με στοιχιώσανε. Δεν θυμάμαι. Μ' άρεσαν όλα. Όχι, η ορθογραφία. Δεν μ' άρεσε η ορθογραφία. Δεν πήγαινα καλά με την ορθογραφία. Όχι, όχι. Όλα κουμπλέ ήτανε. Δεν με στοιχιώνει τίποτα. όχι. Καλά πέρασα. Δεν με στοιχιώνει κάτι, είναι αλήθεια. Το BPP επίσης μου έχει μείνει. Το listening, γιατί κάποιες φορές δεν υπήρχε καλή άρθρωση, είτε δεν ακούγονταν καλά και έτσι... Ναι, και δυσκολευόμασταν γενικά. Έπρεπε να έχουμε πολύ επισταμένη την προσοχή μας εκεί, με αποτέλεσμα να χάνεται, ας πούμε, η αφηρημάδα την οποία θα θέλαμε να έχουμε στο μάθημα. Τα αγγλικά γενικά τα είχα πάρει με πολύ καλό μάτι, οπότε δεν με πειράζει κάτι. Ναι, τα γυαλάκια μου το NG.